Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μπερδεύτηκαν οι γραμμές, συγγνώμη. Είστε ο κύριος Κώστας Μπέλας. Ναι, ο ίδιος. Μπέλας ή Μπέλας? Και από τα δύο, ανάλογος τι θέλεις παίρνεις. Α, συγγνώμη, επειδή δεν κάποιος κάπου μου έδωσε το τηλέφωνο τώρα αυτές τις μέρες. Ναι, μ' ακούτε? Εσείς έχετε σχέση με ρούχα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχω σχέση, δουλεύω σε ρούχα. Αυτό ακριβώς, δεν ξέρω, μου δώσαν το τηλέφωνο σας. Λέει, σε αυτό να θα πάρεις, λέει, στον Κώστα, τον Μπέλα ή Μπελάς, δεν κατάλαβα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μισό λίγο, μισό, γιατί οδηγάω, μισό. Α, σταματήστε λίγο στην άκρη. Είναι πολύ επίγον, είναι κατεπίγον, γιατί σας θέλω. Σταματήστε, ναι. Είστε σε μια εταιρεία που φτιάχνει ρούχα. Ναι, ναι. Μου είπαν ότι εσείς μπορείτε να μεσολαβήσετε. Ναι. Ναι, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια παραγγελία για κάποια ρούχα χριστουγεννιάτικα. Είναι μια Αμερικανιά, βέβαια, αυτά τα πουλόβρ, ξέρετε, αυτά που έχουν δέντρα επάνω, στολίδια, κάτι χαζά. Ναι. Δεν ξέρω αν βλέπετε αμερικάνικες ταινίες χριστουγεννιάτικες. Δεν έχουμε τέτοια ρούχα εμείς. Ναι, αλλά μου είπαν ότι μπορείτε να τα φτιάξετε εσείς. Ναι, για πες μου ποιος θα είστε. Τώρα θα δω λίγο τις σημειώσεις μου, γιατί είναι για καλό σκοπό είναι. Θέλουμε να τα στείλουμε στο χωριό του Αιβασίλη. Μάθαμε ότι θα πάνε κάποιοι φίλοι μας εκεί, οι οποίοι δεν ξέρουν, και... Να τα φορέσουν, να τους τα βγάλει εκεί ο Αηβασίλης να τους τα δώσει. Εσείς μπορείτε να μεσολαβήσετε στην εταιρεία σας να γίνει αυτή η δουλειά? Βέβαια, θα τον πω τον κουμπάρο μου, εκείνος είναι expert αυτά. Κουμπάρος σας είναι αυτός που έχει την εταιρεία με τα ρούχα? Ναι, ναι. Εσώρουχα κάνετε? Εσώρουχα δεν κάνουμε, φίλε μου. Μπουφανάκια, μα θέλεις, με χριστουγεννιάτικα δέντρα και λαμπάκια, κάτι θα κάνουμε. Μπουφανάκια. Σημειώνω εγώ τώρα και να με συμπαθάς, έτσι, μπουφάν. Όχι, για να ενημερώσω και τον άνθρωπο που περιμένει. Ξέρω ότι δεν θα το πιστέψεις, αλλά αυτός που με έδωσε τις πληροφορίες και θέλει τα χριστουγεννιάτικα πουλόβρ ή έστω τα μπουφανάκια, ας είναι μπουφανάκια, αφού δεν έχει εσώρουχα, είναι ο ίδιος ο Σάντα Κλάους, ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης. Ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης, σου φαίνεται παράξενο, έτσι, αλλά ο ίδιος με πήρε τηλέφωνο ο Άγιος Βασίλης και μάλιστα να, με καλεί και τώρα. Να, μισό λεπτό, να μιλήσετε. Άγιε Βασίλη, καλημέρα. Χω, λέω. Ο κύριος Μπέλας που μου δώσατε το τηλέφωνο. Εντάξει, δεν θέλασα Μπέλας. Καλά. Είναι στη γραμμή και δεν φτιάχνει, λέει, πουλόβρα, αλλά μπουφάν. Ναι, μπουφάν φτιάχνει τώρα. Για συνεννοηθείτε λίγο εσείς οι δυο, γιατί τον ξέρεις. Έλα ρε Κώστα. Έλα. Καλά, δεν κατάλαβες τη φωνή? Όχι, δεν σε κατάλαβα. Αφού δεν πιστεύεις τον Άι Βασίλη, πού να σε καταλάβει? Όχι, ο Κώστας πιστεύει. Στον Κακόλα δεν πιστεύω, στον άλλο κάτι γύρω. Γιατί και αυτός εκεί, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή που μιλάς, κύριε Μπέλα, σαν τον Άι Βασίλη είναι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γένια, άσπρα μαλλιά, μια κιλάρα να. Ποιον φωνάζετε, δάσκαλο, ρε? Ορίστε. Ποιον φωνάζετε, λέω, δάσκαλο? Έλα, ρε, λέω. Έλα, ρε, λέω. Α, κάνουμε από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Κάνουμε να κάνετε έκπληξη, ξέρω εγώ. Και... Κύριε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ο Λεωνίδας ο Άι Βασίλης είναι στην Γερμανία. Σε ποια περιοχή, Βρέμη? Βρέμη. Και ο φίλος του ο Κώστας, ο πραγματικός Μπελάς που κάνει μπουφάν και όχι πουλόβερ, είναι στην άλλη γραμμή. Και από τον Status FM 107,7, φίλε Μπελά, η έκπληξη από το φίλο σου από την Γερμανία. Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά, λέω μου, άρχονται μετανάστες. Τα φιλιά μου ρε Κωστή. Τα φιλιά και την αγάπη μου και από μένα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά ρε εσείς. Καλά Χριστούγεννα. Έχετε να βρεθείτε τόσο καιρό και αυτά μόνο, τα φιλιά μου, καλά Χριστούγεννα και έτσι. Καμιά καλή αυτή ευχή, κάτι. Άιντε. Να ξεμπερδεύουμε από αυτό το πράγμα που έχει πει όλο το κοσμάκι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Άννα, γεια σου. Άννα, Άννα. Όλα στους κόσμους, υγεία σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα. Να ησυχάσουμε.
Σ' ακούω, ο Μπελάς θέλει να ρωτήσει τον Λεωνίδα από την Βέρμη. Βέρμη, ναι, Βρέμη. Πότε θα έρθει η Ελλάδα? Έλατε, ναι, αυτό είναι ένα θέμα, να, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω. Είναι ένα μεγάλο θέμα, τον περιμένουμε όλοι μας, γιατί δεν είμαι ένας, είμαστε πολλοί φίλοι, αγαπημένοι πολύ, και τον περιμένουμε τον δάσκαλο. Δάσκαλος, ε. Βέβαια, δάσκαλος, πιο γρήγορος από τη σκιά του είναι. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω, Κωνσταντίνε, να μην σε τρομάξαμε. Όχι, όχι, δεν με τρόμαξε, δεν με τρόμαξε. Και μπράβο σου που σταμάτησες για να μιλήσουμε και να μας χαρίσεις σε αυτήν την στιγμή. Λεωνίδας, Βρέμη, τα χαιρετίσματα σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Λεωνίδα μου, να είσαι καλά κι εσύ. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Τι είναι? Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω, πείτε μου. Είστε κυρία Μίχου? Μάλιστα. Σούλα μου, τι κάνεις? Έχεις πραγματικά 5 λεπτάκια να σε απασχολήσω? Καθόλου, όμως. Ποιος είναι? Σούλα μου, να, αυτό είναι το κακό με τους Έλληνες. Δεν έχουν ούτε 5 λεπτά χρόνο. Σούλα μου, άκου να σου πω τι γίνεται τώρα. Εσύ από ό,τι έμαθα είσαι συμβολιογράφος, σωστά? Δουλεύω σε συμβολιογραφείο. Εν πάση περιπτώσει. Μια δουλίτσα ήθελα να με βοηθήσεις για ένα θέμα που έχω εκεί στο γραφείο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο προηγουμένως. Έχεις εσύ, τα πας καλά με το σόι σου, με τα ξαδέρφια σου, τους... Δεν μου λες όμως ποια είσαι. Θα σου πω όμως, άμα κάνεις λίγο υπομονή, ρε παιδί μου, ένα λεπτάκι. Χριστούγεννα. Ναι, για πες μου, αλλά είμαι σε υπογραφή συμβολέου και δεν έχω σταματήσει. Πες ναι, μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λίγο μια ανάσα είναι αυτό, ένα κλικ. Λοιπόν, άκου να σου πω, θα ήθελες να σου κάνει έκπληξη κάποιος αγαπημένος φίλος, φίλη τώρα, ξέρω εγώ, που ζει μακριά σου και έχεις να τον δεις πάρα πολύ καιρό? Πώς θα ένιωθες άμα μέσα σε όλο αυτό που ζεις το άσχημο, το δύσκολο, μέσα στο γραφείο, άκουγες μια φωνή γνώριμη? Εντάξει, ποιον... καλό είναι, αλλά να έχεις και χρόνο να το ακούσεις. Μωρέ τώρα, 5 λεπτά, τι δεν σου πούνε. Δεν μου λες, ποιον θα ήθελες, ας πούμε, να ακούσεις την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής? Ναι, επειδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή όμως... Άκου, πέσεις... άκου λίγο, για άκου, άκου λίγο. Για μίλα λίγο, φίλε μου. Έλα ρε, εγώ είμαι, πήραμε να σου κάνουμε μια πλάκα, να πούμε μια χρόνια πολλά, αλλά πνίγεσαι από ό,τι ακούω. Ποιος είναι, ούτε πάλι θα κάλαβα. Πού να το φανταστώ κι εγώ. Έλα ρε, ο Κώστας είμαι, ξάδερφος. Ο Κώστας, ο ξάδερφος, ποιος ξάδερφος, Κώστας? Ναι βρε. Για θυμίσου λίγο. Μόναχο, Γερμανία. Έλα ρε Κώστα. Όλα μωρέ. Δεν ήξερα ότι πνίγεσαι, αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνουμε μια έκπληξη. Θα τα πούμε. Χρόνια πολλά, εντάξει. Σούλα μου. Θα τα πούμε, φιλιά. Κάτσε, περίμενε, μην κλείνει. Σούλα μου, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, στον Status FM 107 και 7 στην Θεσσαλονίκη. Σ' ακούει όλος ο κόσμος τώρα. Είσαι φίρμα! Φίρμα! Αυτόγραφα να ετοιμάσεις! Αυτή ήταν η πλάκα, ότι είναι μέσω ραδιοφόνου. Καλά! Λοιπόν, τέλο πάντων. Σόρια, αλλά εκεί γίνεται ένα πανικό. Λοιπόν, στα συμβολογραφία ξέρει τι γίνεται αυτή την περίοδο. Γίνεται. Να μιλήσω. Δεν πειράζει. Να σου πω, σου στέλνουμε πολλά γλυκά φιλιά από τον Status FM 107 και 7. Να πει και σε όλου εκεί στην Αθήνα να ακούνε Status μέσω ίντερνετ. www.statusfm.gr. Σου στέλνουμε γλυκά φιλιά. Κάνε και λίγο διάλειμμα, βρε Σούλα μου. Ένα... Καλά το λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους σας. Με υγεία. Και να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα δύσκολα που έχουμε αυτόν τον καιρό. Λοιπόν. Σούλα, πάρε ανάσες. Ακούς, πάρε ανάσες. Ναι, μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ στη δουλειά είμαι. Σ' αγαπάω πολύ, φιλάκια. Είπαμε να κάνουμε μια έκπληξη ευχάριστη και εσύ να χαρείς. Έτσι. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε και στο τηλέφωνο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γεια σου, Σούλα μας, πολλά φιλιά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα βάζουν και το δώρο, να είσαι χαρούμενη. 20 του μηνός είναι. Φέρτε το μου. Γεια σου, Σουλίτσα. Ευχαριστούμε. Κώστα. Το κλείσε και ο Κώστας, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι ωραία είδατε, παιδιά. Ο κόσμος δεν μπορεί να αναπνεύσει από την πολλή δουλειά, ε. Πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, όμως, να ξέρετε. Λοιπόν, όλο αυτό που ακούσατε, αυτή η φανταστική έκπληξη που τη γουστάρουμε και ας μην μας κάθεται καμιά φορά, αλλά εμείς θα τη βρούμε την άκρη.
Είναι μια ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Μασούτης, κυρίες και κύριοι. Γιατί ξέρει ο Μασούτης να κάνει και τέτοιες εκπλήξεις στο πρώτο και στο καλύτερο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον Status FM 107 και 7. Ευχαριστούμε τον κύριο Μασούτη.